Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Μείωσης των Αποβλήτων ολοκληρώνεται και ο Δήμος Χανίων σε συνεργασία με την ΔΕΔΙΣΑ θέλησαν να επικοινωνήσουν τη σημασία της επεξεργασίας των βιοαποβλήτων στα νοικοκυριά. Σε ενημερωτική δράση που οργάνωσαν στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου, μοίρασαν στους ενδιαφερόμενους δημότες οικιακούς κομποστοποιητές για την παραγωγή φυτοχώματος μέσα από την επεξεργασία των βιοαποβλήτων στους κήπους τους, καθώς και καφέ οικιακούς κάδους. Σκοπός της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τη μείωση των βιοαποβλήτων, η διανομή κάδων κομποστοποίησης σε σπίτια, έτσι ώστε να προωθήσουμε την οικιακή κομποστοποίηση. Ένα πολύ σημαντικό απόβλητο, όπου όταν καταφέρουμε και το ξεχωρίσουμε, θα έχουμε καταφέρει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό να αναχτούμε περισσότερα απορρίμματα, να θάβουμε λιγότερα. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και δίνουμε πολύ μεγάλη βάση σε αυτό. Στα Χανιά, δίκτυο συλλογής βιοαποβλήτων έχει αναπτυχθεί στις περιοχές του Ακροτηρίου, της Σούδας και της Χαλέπας, ενώ στόχος είναι το επόμενο διάστημα να ενταχθεί και η πόλη. Είναι πολύ κρίσιμο να μην βγει το απόβλητο από το σπίτι και να μπει σε ένα κάδο, διότι τότε ξεκινούν και τα περιβαλλοντικά αλλά και τα οικονομικά κόστη. Οπότε προτρέπουμε τους πολίτες που μπορούν να διαχειριστούν το βιοαπόβλητο σπίτι να το κάνουν και επίσης θα παράξουν το δικό τους κομπόστ. Τα βιοαπόβλητα είναι δυνατόν να διαχειριστούν σε τρεις άξονες. Ο πρώτος αφορά στη διαχείριση με τα οικόσιτα ζώα, όπως συμβαίνει στην Ήπεθρο. Ο δεύτερος επιτυγχάνεται με την οικιακή κομποστοποίηση και ο τρίτος με τη μεταφορά τους στους καφέκάδους. Θα ενημερώσουμε εδώ πέρα στα περίπτερα της ΔΕΔΙΣΑ και του Δήμου για τη χρήση αυτών και το πώς μπορεί να γίνει αυτό και πώς μπορεί το υπόλοιμα της τροφής να γυρίσει σε μια άλλη μορφή στους καταναλωτές και να τους βοηθήσει στις οικιακές χρήσεις του κήπου τους, των δέντρων τους και των, μέσα στις γλάστρες. Μετά και την παραλαβή των καινούριων απορριμματοφόρων που έχουν έρθει, ο Δήμος Χανίων θα κάνει πιο εκτεταμένη συλλογή βιοαποβλήτων, θα κάνει διαλογή στην πηγή, θα μαζεύει χωριστά. Τα στοιχεία για την παραγωγή βιοαποβλήτων στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακά. Όπως προκύπτει, ο καθένας μας πετά συνολικά 87 κιλά τροφίμων κάθε χρόνο, με τη χώρα μας να κατέχει την τρίτη θέση στη σπατάλη τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.